σύμμαχοι εργάτες, συνταξιούχοι, νεολαία της Άρτας, η σημερινή παρουσία όλων μας δείχνει τα μεγάλα διέξοδα που υπάρχουν στις οικογένειές μας και στην τσέπη μας. Με το που πήραν τα τρακτέρ μπρος, η κυβέρνηση εξήγηλε 170 εκατομμύρια για την αγροτιά. Αυτά είναι όλα τα ψίχουλα που μας έτασε από το παρελθόν και ο κύριος Στήλιος, που είναι υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Όπως τα 70 ευρώ ψίχουλα για τους μανταρινοπαραγωγούς, κι όλα τα άλλα τα ψίχουλα τα συγκέντρωσε σήμερα η κυβέρνηση και λέει τους δίνουμε 170 εκατομμύρια. Δεν τρέπονται καθόλου, έχουν μεγάλο θράσος και νομίζουν με τέτοια τερτύπια ότι θα μας βάλουν στο καναπέ. Εμείς θα τους βάλουμε στο καναπέ. Εμείς παράγουμε το πλούτο και το καρπώνεται μια χούφτα παράσιτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, γι' αυτό και η μεγάλη αγανάκτηση του κόσμου και η μεγάλη συμμετοχή σήμερα. Στη Θεσσαλία κλείνουν δρόμους, σε όλη την Ελλάδα οι αγρότες είναι στους δρόμους, γιατί απομακρύνεται πάρα πολύ το ενδεχόμενο να καλλιεργήσουμε σε 2 μήνες 3. Με το τεράστιο κόστος παραγωγής, τις πολύ χαμηλές τιμές, τη ληστρική έφοδο εμπόρων βιομηχάνων και του κράτους τους, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Μόνο και μόνο οι κτηνοτρόφοι τα τελευταία χρόνια από 5.500 μειώθηκαν σε 800. Και τώρα με το μεγάλο κόστος παραγωγής θα μειωθούν κι άλλο περισσότερο. Εγκαταλείψανε, ξεφτυλίσανε την βαμβακοκαλλιέργεια που ζούσαμε από αυτή. Την καπνοκαλλιέργεια που είχαμε χωριά στην Άρτα που ήταν άρχοντες οι αγρότες. Την κτηνοτροφία με το ξεπούλημα της Δοδόνης. Η προηγούμενη κυβέρνηση μας τσάκισε στους φόρους από το πρώτο ευρώ και προκαταβολή για την άλλη τη χρονιά. Και τώρα έχουν το θράσος να ανεβάζουν μηνύματα στα κινητά, να στέλνουν στους παραγωγούς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο πλευρό μας. Δεν είναι στο πλευρό μας, αγαπητοί φίλοι. Αυτοί που εφαρμόζουν την κοινή αγροτική πολιτική, τις επιταγές των Βρυξελών, αυτοί που εισάγουν πορτοκάλια στην Άρτα από την Ισπανία, κτηνοτροφικά προϊόντα από τρίτες χώρες, λάδι από την Τινησία, ελιές από τη Χιλή και δεν τρέπονται καθόλου, μας λένε να γίνουμε και εμείς ανταγωνιστικοί. Πήραμε δάνεια, μπήκαμε σε προγράμματα, τρακτέρ καινούργια με προγράμματα και επιδοτούμενα, όλα τζάμπα να μας τα δώσουν. Μόλις έρθει η ώρα να πουλήσουμε, δεν ξέρουμε πότε θα πληρωθούμε, αν θα πληρωθούμε, τι τιμή θα πάρουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα και μας κουνάνε το δάχτυλο. Την προηγούμενη εβδομάδα ο κύριος Στήλιος απάντησε στη Βουλή γιατί δεν δίνονται τα 70 ευρώ αυτά τα ψίχουλα στους μανταρινοπαραγωγούς, αλλά και γιατί δεν είναι 300 ευρώ το στρέμμα. Γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πέρυσι το φθινόπωρο είπε ότι υπάρχει τεράστια απώλεια εισοδήματος στους εσπεριδοκαλλιεργητές. Με 70 ευρώ το στρέμμα θα καλυφθεί αυτή η απώλεια εισοδήματος. Γιατί τα πήραμε. Και λέει δεν μπορούμε να δώσουμε πολλά λεφτά στους αγρότες, γιατί στο παρελθόν που πήραν πολλά λεφτά και αποζημιώσεις, κατηγορηθήκαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει, και τα γυρίσαμε πίσω. Στην Αιτζία, στα κανάλια, στα διόδια, τα δίνουν μια χαρά. Για τους αγρότες, για τους συνταξιούχους του ΟΓΑ, έχουν τα ψίχουλα. Και δεν τρέπονται. Δεν τρέπονται ακόμη και σήμερα να βγαίνουν στα κανάλια και να λένε αν μειώσουμε τον ειδικό φόρο στα καύσιμα οι πλούσιοι θα γίνουν πλουσιότεροι. Είμαστε μια γροθιά, συνεχίζουμε τον αγώνα μας και θα κατευθυνθούμε να κάνουμε μπλόκο και σας καλούμε στο μπλόκο να έρχεστε να συζητάμε, να δούμε ποιος είναι ο αντίπαλος. Να δούμε ποιος είναι ο αντίπαλος μας. Τα βασικά αιτήματά μας. Μείωση του κόστους παραγωγής. Επιδότηση σε λοιπάσματα ζωοτροφές για να αντέξουμε. Ο ΕΛΓΑ να αναπροσαρμοστεί και να συμπεριλάβει κι άλλες ασθένειες και από άλλους φυσικούς κινδύνους στις καταστροφές και να αποζημιώνει 100%. Να μην προχωρήσουν σε κατασχέσεις, να σταματήσουν οι πληστηριασμοί των περιουσιών μας και των σπιτιών μας.
άμεσα να μειωθεί το ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτοί που λέγανε ότι η ενέργεια που θα τη δώσουν σε όλους θα πάμε πολύ καλά. Να που φτάσαμε. Να σταματήσουν τα αγροτοδικεία. Μέρος του εργατικού κέντρου Άρτας να καλωσορίσουμε. Στο συλλαλητήριο που έχουν οργανώσει σήμερα όλες οι αγροτικές σύλλογες του νομού Άρτας και όχι μόνο. Η εργατική τάξη δεν έχει τίποτα να χωρίσει με την αγροτιά. Προερχόμαστε, είμαστε ρίζες της αγροτιάς. Τα ίδια προβλήματα, τις ίδιες πολιτικές βιώνουμε κι εμείς. Η συνδυτική μεσοδευμένη πολιτική που οδηγού σε καταστροφική απαντήση. Είναι μόνιμη και σταθερή κατεύθυνση σημερινής αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων και δεν μπορεί να κρυφτεί ούτε με δικαιολογία ούτε με τεχνολόγια. Θέλει θράσο να τάζουν σε όλους τους σχετικές καταστροφές της Αθήνας χωρίς εισόδημα και με τον ΕΛΚΑ να δίνει ψίχουλα για αποζημιώσεις. Θέλει θράσο να κοιτάει ο υπουργός του αγρότης και τους ανθρώπους στα μάτια όταν μόνο φέτος οι ίδιοι εκτίμησαν τις 100 εκατομμύρια και θα δώσουν μόνο 10. Η επιβάρηση του κρατικού προϋπολογισμού είναι μόνο 10 εκατομμύρια για το κράτος. Θέλει θράσος την ίδια ώρα που είναι σε ισχύ τα κυβερνητικά σχέδια για αναμόρφωση και εξυγίανση στο ΕΛΚΑ με ξεκάθαρο στόχο την είσοδο ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών. Κάτι που νομοτελειακά θα επιφέρει νέες αυξημένες φορές και μικρότερες αποζημιώσεις στους αγρότες. Τώρα αμέσως απαιτείται επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο. Απαιτείται επιδότηση το αγροτικό ρεύμα και μηδενικό ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια, εργαλεία και μηχανήματα. Η πείρα της κινητοποίησης των προηγούμενων χρόνων η καθοριστική συμβολή συλλόγων και ομοσπονδιών της οργάνωσης πράξης είναι τα πραγματικά εφόδια στα οποία πρέπει να στηριχθούν οι αγρότες και οι φιλοτρόφοι για την κλιμάκωση της πάτης. Και σε αυτή τη μάχη μας χρειάζονται όλους να είναι δίπλα τους εργαζόμενοι λαϊκά στρώματα άνεργοι. Από αυτή την τάξη προερχόμαστε όλοι. Καθώς όπως αποδεικνύεται από την πείρα, αυτή είναι η συμμαχία που δίνει δύναμη και προοπτική σε κάθε αγώνα. Το εργατικό κέντρο της Άρτας είναι και θα είναι δίπλα σας στον δίκαιο αγώνα όλων των αγροτών. Η δουλειά που μας δίνουν οι επιχειρηματίες, οι τράπεζες, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις που συστηρίζουν μας αφορά όλους. Και θα το αντιμετωπίσουμε μαζί. Εργατιά, αγροτιά, μια φωνή και μια γροθιά. Εργατιά, αγροτιά, μια φωνή και μια γροθιά. Ζουν τους αγρότες και τους εργάτες. Είμαστε παιδιά που οι φωνείς μας δουλεύουν όλη μέρα για να μην φτάνουν τα λεφτά να πάμε πρωτιστήρια και να μπορούμε να πάμε σωστά. Αύριο μεθαύριο θα βγούμε κι εμείς κάποιοι να γίνουμε εργάτες και κάποιοι αγρότες και πρέπει από τώρα να ξυπνήσουμε και να ξεσηκωθούμε και να στηρίζουμε όλους τους αγώνες και την εργατική πάλι.